Κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσετε το δεύτερο μέρος της εκπομπής «Δρόμοι της Ανάπτυξης» που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων και η συζήτηση σήμερα γίνεται με τον κύριο Βασίλειο Μπαρμπαγιάννη, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος και τον κύριο Σταμάτη Ανδριανόπουλο, σύμβουλο, εκτελεστικό σύμβουλο στην εταιρεία Planning ΑΕ. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μιλήσαμε για τη σημασία του κλάδου αυτού, για τον νόμο που ψηφίστηκε πριν δύο μήνες και που προωθεί τις δραστηριότητες της εφοδιαστικής αλυσίδας και βέβαια ξεκινήσαμε και τη συζήτηση για τις προοπτικές του κλάδου. Θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Ανδριανόπουλε, ξεκινώντας από εσάς αυτή τη φορά, όπως ξέρετε γίνεται πολλής λόγος για την ανάγκη να τονωθεί η εξωστρέφεια της οικονομίας μας, να μεγαλώσουν οι εξαγωγές, οι οποίες όντως βρίσκονται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Μία καλά οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα τι μπορεί να προσφέρει στην κατεύθυνση αυτή? Πάρα πολλά. Ουσιαστικά, όταν πάμε να κάνουμε εξαγωγές, είναι δύο οι διαστάσεις. Μία είναι εμπορική, να βρούμε τους πελάτες και τώρα να πάμε τα προϊόντα στους πελάτες. Στην Ελλάδα έχουμε ρίξει πολύ βαρύτητα στο design των προϊόντων, να πούμε θα σχεδιάσουμε τα νέα λάδια κτλ. Η εφοδιαστική αλυσίδα στην ολοκληρωμένη της διάσταση, που είναι end-to-end, μέχρι τον τελικό καταναλωτή, ουσιαστικά πρέπει να ανακαλύψει τον τρόπο που θα φτάσουν τα προϊόντα στις αγορές με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. Κλασικό παράδειγμα, ζήσαμε φέτος το καλοκαίρι, θα μου πείτε για άλλους λόγους, τα προϊόντα με τη Ρωσία, που logistics προβλήματα είχαμε, πάνε να έρθουν τα φρούτα πίσω και ούτω καθεξής. Η εξωστρέφεια λοιπόν είναι ένα θέμα, ειδικά που το κόστος είναι μεγάλο για να φτάσουμε σε αγορές του εξωτερικού. Σε έρευνες που έχουν γίνει και από την Ελληνική Εταιρεία Logistics, τον επιστημονικό φορέα, αν θέλετε, από τον ΣΕΒ και από άλλους φορείς, βγαίνει από τις ελληνικές επιχειρήσεις ότι το νούμερο ένα πρόβλημα δεν είναι το marketing των προϊόντων, είναι τα logistics των προϊόντων. Πώς θα καταφέρουμε να τα φτάσουμε ανταγωνιστικά. Είναι κλασικό να σου πολλά παραδείγματα. Λέμε, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε e-commerce. Το e-commerce, αν τα e-logistics δεν είναι ικανοποιητικά, θα πουλάμε λάδι 5 ευρώ και θέλει άλλα 5 ευρώ για να φτάσει μέχρι εκεί. Γίνεται ανταγωνιστικό, τελικό καταναλωτή. Αν τα προβλήματα αυτά λοτσίσεις, είναι εντυπωσιακά, δηλαδή, αν κάνετε e-commerce από την Κίνα προς τα δω, δείτε πόσο χαμηλά είναι τα κόστη, σχεδόν περίπου 2 γραμματόσημα για να πάνε Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Δηλαδή να παραγγείλετε προϊόντα ηλεκτρονικά και το logistics cost να φτάνει 2-3 ευρώ, ας πούμε, κάτι πάρα πολύ χαμηλά. Αν δεν γίνουν τα logistics πολύ δυνατά, οι εξαγωγές θα κάνουν ωραία προϊόντα, δεν μπορούμε να τα φτάσουμε στους τελικούς καταναλωτές. Και γι' αυτό και με τις διαστάσεις εξωστρέφειας, τα προγράμματα που γίνονται, προσπαθούν σιγά σιγά να κάνουν εξωστρεφή. Βεβαίως, μια άλλη διάσταση η οποία είναι πολύ σημαντική είναι να γίνουν εξωστρεφή και οι logistics επιχειρήσεις. Συνδέουν δηλαδή να γίνει εξωστρεφής και να πάει να εγκατασταθεί σε άλλες χώρες, να προσφέρει υπηρεσίες και σε άλλες χώρες. Προϊόν είναι και τα logistics που μπορούμε να τα εξαγάγουμε σε άλλες χώρες. Να ρωτήσω, επειδή ανέφερε ο κύριος Ανδριανόπουλος το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ηλεκτρονοποίηση των logistics στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι σε υψηλό επίπεδο. Μπορεί να παρακολουθήσει αυτή την αγορά και όπως σας είπε ο κύριος, εμείς σχεδιάζουμε, ας πούμε, οι διαμεταφορείς με το logistics. Είμαστε λίγο αρχιτέκτονες. Σχεδιάζουμε πώς μπορεί να φτάσει στο εξωτερικό, μέχρι το εξωτερικό και μέχρι το ράφι, πώς μπορεί να φτάσει το εμπόριο πολύ φτηνά και αρκετά γρήγορα. Σε αυτό το θέμα βοηθάει πολύ όλο αυτό το επίπεδο των logistics στο e-commerce που είπαμε προηγουμένως. Και μπορούμε να κάνουμε και είμαστε σε αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο. Υπάρχει, όπως θα σας πω, θέλουμε την πρόοδο, γι' αυτό και θέλω να σας πω ότι δεν υπάρχει πανεπιστημιακά τώρα για να επανδρώσουμε και τα λογίσουμε στα υψηλό επίπεδο, στελέχη. Κάνουμε ένα μεταπτυχιακό στον Πειραιά. Υπάρχουν δύο ΤΕΙ που βγάζουν
στη μέση τάξη στελέχη των logistics, και γι' αυτό προσπαθούμε να δημιουργήσουμε σε συνεργασία με την Πλάνη και με τον κύριο Ανδριανόπουλο προοπτικές για επιμόρφωση των δικών μας των εργαζόμενων και στα υψηλά και σε υψηλό επίπεδο, αλλά κυρίως τα μέσα στελέχη. Δηλαδή, για να μπορέσουμε. Τι προβλέπετε σε σχετικούς αριθμούς, βέβαια, πόσος κόσμος θα μπορούσε λόγω χάρη να προσληφθεί? Κοιτάξτε, εμείς στα προσεχή. Δραστηριότητές σας. Κατόπιν, σας είπαμε προηγουμένως ότι έχουν κάνει στατιστικές και μελέτες η Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει κάνει έναν υπολογισμό ότι στα προσεχή χρόνια, εάν ακολουθήσουμε και τα λογιστικά δικά μας την ανάπτυξη που έχει σε παγκόσμια κλίμακα, μπορεί να φτάσουμε στα 370.000 υπαλλήλους. Σωστά, έτσι ακριβώς είναι. Το θυμάμαι από έξω, δεν το έχω σημειωμένο. Γιατί εδώ αυτό. Μια έρευνα και... του Υπουργείου Ανάπτυξης λέει ότι το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολείται στον κλάδο των logistics υστερεί σε θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις σε σύγκριση με το αντίστοιχο προσωπικό που απασχολείται στην ίδια αγορά στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, ότι δεν έχουμε το πρόβλημα στα υψηλά στελέχη, δηλαδή στο management. Έχουμε στα χαμηλά, στα μεσαία και στα πιο χαμηλά επίπεδα των υπαλλήλων. Δηλαδή, στον αποθηκάριο, αυτόν που είναι στο κλάρκ, αυτοί που είναι οι εργαζόμενοι μέσα, που πρέπει να είναι... Εντάξει, να μην είναι διαπιστευμένοι. Προηγουμένως σας έλεγα ότι δεν έχουμε βάλει όρους τέτοιους, δεν έχουμε προβλήματα με τις αδειοδοτήσεις, αλλά πρέπει να έχουν κάποια εκπαίδευση παραπάνω. Αυτό το οργανώνει ο σύνδεσμός μας και υπάρχουν τώρα μέσω του ΕΣΠΑ τα εμπροστοβαρή που λέμε θέματα, και έχουμε κάνει και έτσι, και έχουμε μπει σε αυτά. Θα μπούμε, ελπίζουμε να μπούμε, προσπαθούμε να μπούμε και τους εργαζόμενους να εκπαιδεύσουμε και τους άνεργους ακόμη να εκπαιδεύσουμε. Έχουμε ένα ευρύ φάσμα μπροστά μας. Πιστεύω ότι μπορούμε να το υλοποιήσουμε για να μην είναι μόνο για τις ελληνικές εταιρείες, αλλά να έχουν προετοιμάσει και στελέχη κάποιου μεγέθους για μια ξένη εταιρεία που θέλει να εγκατασταθεί στην Ελλάδα, να υπάρχει ένα στελεχειακό δυναμικό από τους Έλληνες εδώ, για να μπορέσουμε να γι' αυτό λέμε ότι η προσπάθειά μας, η μεγάλη μας προσπάθεια, είναι να πολεμήσουμε όλη μας την ανεργία. Νομίζω ότι ο κυριότερος κλάδος για να πολεμηθεί η ανεργία είναι τα logistics. Σε αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας. Δεν είναι ο ένατος. Αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας. Και πιστεύω ότι θα υλοποιηθεί, γιατί βλέπουμε ότι η ανάπτυξη γίνεται στα μέρη. Δηλαδή έχει γίνει, αν κοιτάξουμε 3 χρόνια πριν 4, πώς θα έχει έρθει Κόσκο, παραδείγματος χάρη. Αυτός έστω είναι ΟΛΠ και είναι και η Κόσκο. 2 ανταγωνιστές. Έχουν πάρα πολύ καλές παροχές υπηρεσίες, έχουν πέσει τα κόστη, απλοποιήθηκαν οι τελωνιακές διαδικασίες, που αυτό παίζει μεγάλο μέρος στο κόστος, που σας λέω, προπαντός για τα εξαγόγημα προϊόντα και για τα εισαγόγημα, γιατί κάνουμε και πρώτες ύλες εισαγωγές, αλλά και το κυριότερο, σταματήσαν οι απεργίες. Ξεφορτώνονται τα εμπορεύματα, δουλεύει το τελωνείο. Και αυτό, ας μην φανεί εγωιστικό, είναι του σύνδεσμού μας επιτυχία μεγάλη, γιατί πολεμήσαμε πολύ 4-5 χρόνια να διευρύνουμε το ωράριο του τελωνείου, και πράγματι βρήκαμε πολύ θετική συμπεριφορά από το τελωνείο. Και παραδείγματος χάρη το αεροδρόμιο πρώτα έκλεισε στις 2 ώρα 3, τώρα κλείνει 10 το βράδυ. Δηλαδή τελωνίζουμε μέχρι τις 10 το βράδυ, ή αν κάνουμε μια έτσι, μπορούμε να το πάμε και παρακάτω, Σαββάτο, Κυριακή. Άρα όλος αυτός ο κύκλος λοιπόν μας δίνει την ευκαιρία της μεγάλης εξωστρέφειας, γιατί η εξωστρέφεια, είπαμε, είναι η εξαγωγή, αλλά η εξωστρέφεια είναι να αντιπροσωπεύουμε και οίκους που τους κάνουμε τα logistics στην Ελλάδα, έτσι, γιατί φέρνουν συνάλλαγμα. Ασφαλώς. Έτσι, είναι και είναι ένα μεγάλο κομμάτι αυτό. Έτσι. Άρα, ό,τι υποδομές που πάμε να τις κάνουμε, ελπίζω να μην είναι χρονοβόρες, ελπίζω δηλαδή να υλοποιηθεί πια το θριάσιο πεδίο, για να μπορούμε να μιλάμε για την ανάπτυξη του logistics και των συνεργειών και την οικονομία. Υπάρχουν κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος, κύριε Ανδριανόπουλε, που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των logistics ή και την εν γέννη δραστηριότητά τους? Είναι όλη η ιστορία του sustainability, που λέμε, όλη η ιστορία των green ή των πράσινων logistics.
ουσιαστικά δεν είναι υποχρεωτικό, δεν υπάρχει ότι υπάρχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο πλην ειδικών εξαιρέσεων. Όμως πλέον στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, όλες τις επιχειρήσεις, ειδικά οι πολυεθνικές, οι μεγάλες που μας δίνουν το μήνυμα που έρχεται, προσπαθούν να μειώσουν το carbon footprint, το αποτύπωμα του άνθρακα. Να το μειωθεί αυτό το πράγμα. Για να μειωθεί ουσιαστικά λιγότερη σπατάλη ενέργειας και ούτω καθεξής, πρέπει λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερα άδεια τονοχιλιόμετρα, άδεια φορτηγά να κυκλοφορούν. Και ουσιαστικά αυτό επηρεάζει πάρα πολύ η δομή των logistics, ακόμα και από ποιες πηγές θα έρθουν τα προϊόντα, πώς θα μπουν σε τρένο αντί να μπουν σε φορτηγό. Και πρέπει να πούμε λιγάκι, εδώ γίνεται μεγάλη προσπάθεια για μια νέα τρενοσέα, που αρχίζει πια να μπαίνει φορτίο και στο τρένο. Μάλιστα, πρόεδρος της Επιτροπής που είπε προηγουμένως ο Βασίλης ήταν ο Θανάσιος Ζηλιασκόπουλος, ο πρόεδρος της τρένοσέ. Άρα το περιβαλλοντολογικό αποτύπωμα θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ τα επόμενα χρόνια, προσπαθώντας να μειώσουμε. Όλες οι μεγάλες εταιρείες πια όταν κάνουν μια μελέτη λένε τι επιπτώσεις έχει στο κόστος και στο αποτύπωμα του άνθρακα. Εσάς από την εμπειρία που έχετε, τι θα έπρεπε να γίνει ακόμα, ας πούμε, στο λιμάνι του Πειραιά για να βοηθηθεί και το έργο της, η δραστηριότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας? Εάν με ρωτήσετε εκεί πέρα, να πω συγγνώμη Βασιλιά, δύο λεπτά, ουσιαστικά πρέπει να βάλουμε ότι πάνω από τον νόμο πλέον έχουμε και εθνική στρατηγική logistics. Υπάρχει και αυτό που είναι εθνική στρατηγική, δηλαδή πλέον όπως έχει σε άλλες χώρες έχουμε εθνική στρατηγική που λέει το master plan, δηλαδή, ναι, τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια στα logistics, που έχει διάφορες δράσεις. Μέσα εκεί είναι και η δράση για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλλον για τα mega projects που είναι Πειραιάς και ούτω καθεξής. Είναι τα agro-logistics, είναι θέματα funding, χρηματοδότησης, είναι θέματα πιστοποίησης, πληροφορικής και διάφορες δράσεις. Ο Πειραιάς θα αναπτυχθεί. Το σημαντικότερο είναι να μπορέσουμε να πάρουμε το φορτίο, να το πάρουμε από τον Πειραιά, να το πάμε στην κεντρική Ευρώπη. Η ανάπτυξη στην Ρωσία για μας είναι το σημαντικότερο. Μπορούμε να φτάσουμε δηλαδή από τα 50.000 TEU που είπε, τα containers που είπε ο Βασίλης προηγουμένως, αν πάρουμε το 5% μόνο το 5%, το άλλο μείνει θαλάσσιο. Καταλαβαίνετε, μιλάμε για 250.000 βαγόνια το χρόνο. Μιλάμε για 20 τρένα να κατεβαίνουν συνέχεια. Μιλάμε για νούμερα δηλαδή που εκατομμύρια εισόδημα μόνο από αυτό. Μόνο το 5%. Τίποτα να πάρουμε παραπάνω. Πάντως εδώ στις στρατηγικές δράσεις για την ανάπτυξη λέει επίσης ότι μπορεί να αναδειχθεί το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος σε διακομιστικό κόμβο, δηλαδή σε hub διεθνούς εμβέλειας. Αυτό δεν είναι λίγο καθυστερημένο? Δηλαδή δεν έπρεπε ήδη να έχει γίνει? Θα σας πω γιατί γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει, μάλιστα από όταν ήταν ακόμη ο Οργανισμός Λιμένος Πυρώσεως, και έχουμε κάνει μια συμφωνία για να κάνουμε το CR πριν 5 χρόνια. Δυστυχώς δεν έγινε αυτό και γι' αυτό σας είπα προηγουμένως. Θα συμπληρώσω λοιπόν στην ερώτηση που κάνατε στον κύριο Αδριανόπουλο, τι περιμένουμε από την ανάπτυξη του λιμανιού. Περιμένουμε ακριβώς την αξιοποίηση του μεγαλύτερου του αεροδρομίου που έχουμε στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή τι μας ενδιαφέρει, ποια είναι η ανάπτυξη, λέμε το τρένο πήγε μέσα στο λιμάνι. Έτσι. Τι εγκαταστάσεις θα κάνει στο θριάσιο πεδίο η Κόσκο, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς να μην, και στην αγορά όλοι μας ενδιαφέρει, να μην φεύγει και είναι transit, γιατί τώρα παίρνει το τρένο, αλλά είναι transit το φορτίο. Πώς μπορεί ακριβώς να γίνουν υποδομές, να κάνουμε τελική τελειοποίηση του εμπορεύματος του οποιοδήποτε στο θριάσιο πεδίο και από εκεί πέρα να υπάρχει, να δουλεύει και το αεροδρόμιο όταν γίνεται ένα break. Και πού θέλουμε να πάμε αεροπορικά, στην Ευρώπη, στην Αμερική κτλ. Όπως κάνουν στο Ντουμπάι. Βέβαια δεν έχουμε δυστυχώς τη γεωγραφική θέση του Ντουμπάι και αυτό έχει αναπτυχθεί τόσα χρόνια. Αλλά περιμένουμε να έρθει δηλαδή consolidation για χώρες, για να ξεφορτώνει στο λιμάνι και από εκεί να διασπάται και να δουλεύει και το αεροδρόμιο. Ναι, για το αεροδρόμιο όμως δεν είναι αργά. Δηλαδή δεν έχει ήδη αναδειχθεί το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης σε hub. Δεν νομίζω, προλαβαίνουμε ακόμη. Αλλά θα σας πω το εξής. Το αεροδρόμιο μετά την λειτουργία του 3-4 χρόνια πήγαινε η παραγωγή μας μια χαρά στο αεροδρόμιο. Στην κρίση όμως υπήρχαν προβλήματα.
υπήρχαν προβλήματα. Δηλαδή, ποια προβλήματα. Έπεσε το τράφικ, έπεσε το τονάζ που διακινεί το αεροπορικό. Και εμείς εδώ δυστυχώς, επειδή δεν έχουμε αυτά που σας λέω, αν γίνουν να μπορούμε να παίρνουμε, να κάνουμε από εδώ, να διασπούμε από εδώ, να γίνουμε logistic δηλαδή προς τις χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων, τότε θα χρησιμοποιηθεί το αεροδρόμιο. Και δυστυχώς, σας είπα πριν, δεν μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα, διότι δεν υπήρχε το τράφικο. Και ένα άλλο μειονέκτημα που έχουμε, επειδή δεν έχουμε αρκετό φορτίο, είναι ότι εδώ χρησιμοποιούμε τα αεροπλάνα των επιβατών για να μεταφέρουμε τα εμπορεύματα. Δεν έχουμε κάργο αεροπλάνα. Το κάργο αεροπλάνα πρέπει να δημιουργήσεις, να παίρνεις και να φέρνεις ή να παίρνεις. Και έχουν βάλει ορκή. Θα ρωτήσω και κάτι άλλο. Θα σας συμπληρώσω, αλλά μου θέλετε ένα δευτερόλεπτο πάνω σε αυτό. Ένα που είπε ο Βασίλης προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό, όχι μόνο διαμετακομιστικό, αλλά να βάλουμε και αυτό που λέμε added value services. Προς τη θέμα της αξίας εργασίας. Δηλαδή, να έρθει, γιατί να συναρμολογηθεί ένα προϊόν στην Τσεχία που συναρμολογείται και μην συναρμολογηθεί στην Ελλάδα και από εδώ να μετακινηθεί. Αυτό θα δώσει πολλές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και έσοδο. Στο αεροδρόμιο τώρα θα μπορούσε ουσιαστικά, εντάξει, αυτό που λέει ότι αεροδρόμιο, εκεί η Τουρκία μας έχει περάσει αυτή τη στιγμή. Θάλασσα όμως αεροδρόμιο, δηλαδή φανταστείτε εταιρείες ανταλλακτικών. Να είναι εδώ η κεντρική αποθήκη διαφόρων εταιριών αυτοκινήτων και από εδώ να τροφόταν όλη την περιοχή. Εκεί θα υπάρχει το αεροδρόμιο, μεγάλο μέλος του μικρό φορτίου, όχι του full train ουσιαστικά. Αλλά το added value service είναι από τα πράγματα. Η προσθέμενη αξία εργασία ήταν πολύ σημαντικό αν μπορέσουμε. Και γι' αυτό τονίζει συνέχεια το Θριάσιο ή άλλα πάρκα, η Σύνδος και ό,τι ο καθεξής, όλα τα πάρκα της Βόρειο Ελλάδας κτλ. Να μπορέσουμε να φέρουμε εταιρείες οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν εδώ για όλη την ευρύτερη περιοχή μας και γιατί όχι για την κεντρική Ευρώπη ακόμα. Επειδή αναφέρατε τη μελέτη αυτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και από ό,τι καταλαβαίνω σας ενδιαφέρει να προσελκύσετε και νέους πελάτες. Δεν θα ήταν σκόπιμο να σε μια κιόλας εποχή κρίσεως της ρευστότητος να υπάρξουν και χρηματοδοτικά κίνητρα για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να έρθουν κοντά σας. Στο ΕΣΠΑ για πρώτη φορά, στο νέο ΕΣΠΑ, τη ΕΣ που λέμε, από την καινούργια που βγαίνει, ένας από τους πυλώνες, από τους 9 πυλώνες, είναι πλέον και τα logistics. Δηλαδή, οι πυλώνες είναι ο τουρισμός, αγροδιατροφή, υγεία και logistics. Άρα, πλέον είναι στο σχεδιασμό του νέου ΕΣΠΑ, του ΣΕΣ, δράσεις καθαρά για logistics που θα βοηθούν. Και πώς θα μικρύνουν τα κόστη των logistics και πώς θα περάσουν από το insourcing στο outsourcing, δηλαδή να γίνουν outsourcing, να δυναμώσουν οι ελληνικές εταιρείες logistics. Άρα, είναι κεντρικός σχεδιασμός πια και περιμένουμε πλέον στην εφαρμογή. Στα πλαίσια αυτά που είπε ο Πρόεδρος και τα θέματα, σε πρώτα, σε μπροσοβαρή, τα θέματα της εκπαίδευσης προσωπικού που ελπίζουμε να προχωρήσει και να πάει καλά. Αυτή η χρηματοδότηση των ΕΣΠΑ αφορά επίσης, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τον νόμο, αφορά επίσης και τον εξυγχρονισμό, ας πούμε, των μεταφορικών μέσων και επενδύσεις σε εξοπλισμό. Σε εξεπενδύσεις. Στο φορτηγό, αν θέλετε, σε αυτό το γομέα, όχι. Στα προηγούμενα χρόνια, είναι δυστυχώς από τα πράγματα που συμβαίνουν καμιά φορά στην Ελλάδα στραβά, χρηματοδοτήθηκαν οι υποδομές, τα πάγια, ας πούμε. Ναι. Και αυτό θα δείτε τον ασπρό πυργόλο γεμάτο από αποθήκες, αλλά όχι σε πάρκα, όχι δομημένα, άναρχα μέσα στο κοινωνικό ιστό της πόλης. Άναρχα. Που στο εξωτερικό παντού, όχι στο εξωτερικό μόνο στην Ευρώπη, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία να πάμε, θα τα δείτε μέσα σε οργανωμένα πάρκα. Τώρα προσπαθούμε, με νόμους που έχουν βγει πρόσφατα, τα πάρκα εξυγείας που λέμε, να τα μαζέψουμε όλα αυτά τα πράγματα, και ο νόμος προσπαθεί, να δομηθούν σε περιοχές. Άρα στη φιλοσοφία του νέου ΕΣΠΑ δεν είναι τόσο υποδομές, πάλι κτίρια, πάλι μπετά. Μάλιστα. Τα φορτηγά, λόγω κάποιες κοινοτικής νομοθεσίας, δεν τα χρηματοδοτεί. Όσο όμως πάρα πολύ στις soft ενέργειες να γίνουν εταιρείες οι οποίες θα μπορούν ανταγωνιστικά να αντιμετωπίσουν τα κόστη. Μάλιστα. Ηλεκτρονικοποιήσεις, εκπαίδευση κ.ο.κ. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ενισχυθεί αυτή η εθνική στρατηγική για την εφοδιαστική αλυσίδα στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή αυτή. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε την εκπομπή Δρόμοι της Ανάπτυξης που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων. Τα θέματα που συζητήσαμε σήμερα εδώ ήταν αυτά της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics.
με τον κύριο Βασίλειο Μπαρμπαγιάννη, που είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος, και τον κύριο Σταμάτη Ανδριανόπουλο, ειδικό σύμβουλο της εταιρείας Planning σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.